Στις 6 Νοεμβρίου είχε βρεθεί στο Δήμο Δίου ο πρέσβης της Γαλλίας Κριστόφ Αρνό. Είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Δήμαρχο Δίου Γρηγόρη Παπαχρήστο και στη συνέχεια να ξεναγηθεί στον αρχαιολογικό χώρο καθώς και στο Μεσογειακό Κέντρο Ψηφιδωτών. Ο Γάλλος πρέσβης, που ενθουσιάστηκε από την επίσκεψή του στο Δίον, απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή προς τον Δήμαρχο Δίου. Στην επιστολή του όμως αναφέρει μια σειρά από ζητήματα που έχουν την αξία του σε πολιτικό και κυρίως σε εθνικό επίπεδο. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του κύριος Φαρνό: «Κύριε Δήμαρχε του Δίου, με την επιστροφή μου στην Αθήνα, θα ήθελα να σας εκφράσω όλη μου την ευγνωμοσύνη για τη θερμή υποδοχή στο Δίον. Σας ευχαριστώ που οργανώσατε αυτή την ενδιαφέρουσα επίσκεψη σε αυτόν τον μεγαλειώδη χώρο που μου επέτρεψε να γνωρίσω καλύτερα τη Μακεδονία και τη σημαντική της θέση στην ελληνική ιστορία. Θα μου ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο να επιστρέψω στο Δίον στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ολύμπου, όπου ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε στο να οργανώσουμε αυτή τη χρονιά, όπως και εσείς το επιθυμείτε, μια γαλλική συμμετοχή. Ο Γενικός Πρόξενός μας στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, μπορεί να γίνει ο διαμεσολαβητής για αυτό το σχέδιο. Σας παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε, να δεχθείτε τα καλύτερά μου συναισθήματα». Θέλω να ευχαριστήσω μια φορά ακόμα και τον κύριο Τιμανιά αλλά και τον πρέσβη, ο οποίος μου στείλε μια πάρα πολύ θερμή επιστολή πρόσφατα για να εκφράσει και τον εντυπωσιασμό του από το μεγαλείο του τόπου μας, όπως ακριβώς αναφέρει. Ότι είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος και ευτυχής που γνώρισε από πολύ κοντά τη Μακεδονία και την ιστορία της και ότι θα είναι αυτός που θα ανοίξει τους δρόμους, θα πάρει και την πρωτοβουλία μέσω του κύριου Τιμονία βέβαια, να υπάρξει συνέχεια σε αυτή μας τη συνεργασία. Και όπως βλέπετε, σήμερα υπάρχει συνέχεια.